Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Κατσαούνος, επαγγελματίας personal trainer και μαζί με τη Χριστίνα Πανταζοπούλου, καθηγήτρια φυσικής αγωγής, θα σας δείξουμε τρόπους για να ενισχύσετε και να τονώσετε τους μύες του στήθους. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τη mini ball και η Χριστίνα τα χεράκια απλά. Ωραία, ξεκινάμε. Σφίγγουμε καλά τους κοιλιακούς μας, αν χρειάζεται να είμαστε στα γόνατα. Ωραία. Θα βάλουμε την παλίτσα ανάμεσα στους αγκώνες. Στο ύψος του στήθους μας, θα πιέσουμε τις παλάμες μεταξύ και θα πιέσουμε την μπάλα με όση δύναμη έχουμε. Ωραία. Προσέχουμε απλά να μην χαλαρώνουμε εντελώς την μπάλα, να υπάρχει πάντα μία πίεση στην άσκηση. Δουλεύουμε 30 επαναλήψεις, πάντα με δύναμη, ωραία, για να αλλάξουμε άσκηση. Χρησιμοποιούμε την μπάλα ανάμεσα στις παλάμες, οι αγκώνες μας να είναι λίγο κάτω από το ύψος των ώμων και πιέζουμε με δύναμη. Εκπνέοντας πιέζουμε, εισπνέουμε, χαλαρώνουμε λίγο. Επαναλαμβάνουμε για άλλες 30 επαναλήψεις. Αν δεν χρησιμοποιείτε τη mini ball, ακολουθείτε τις ασκήσεις της Χριστίνας. Δουλεύει. Πάρα πολύ. Ωραία, συνεχίζουμε με τα κλασικά push-ups. Οι παλάμες λίγο πιο ανοιχτές από το άνοιγμα των ώμων. Θα σφίγγουμε πολύ καλά τους κοιλιακούς μας. Η Χριστίνα θα εκτελέσει την πιο απλή εκδοχή της άσκησης. Ανοίγουμε αγκώνες στο πλάι, κατεβαίνουμε με πολύ προσοχή. Προσπαθούμε να σφίγγουμε πολύ δυνατά τους κοιλιακούς και να μην βουλιάζει η μέση μας κάτω. Εισπνέουμε στο κατέβασμα, εκπνέουμε πάνω. Άλλες δύο. Εύκολο. Μια χαρά. Και σταματάμε. Είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε και τους μύες της πλάτης, γιατί αυτοί θα βοηθήσουν στο να σταθεί ο κορμός πιο ίσια και πιο σωστά. Ερχόμαστε σε θέση των κλαδών. Τεντώνουμε τα χέρια μας ψηλά. Κλασική άσκηση ορθοσωμείας. Τεντώνουμε τα χέρια ψηλά να φτάσουμε το ταβάνι. Κατεβάζουμε πάλι κάτω από τις ομοπλάτες. Εισπνέουμε ψηλά τα χέρια. Εκπνέουμε, κατεβάζουμε χέρια κάτω. Επαναλαμβάνουμε τουλάχιστον για 30 φορές. Είναι εφικτό, διότι δεν κρατάμε βαράκια, δουλεύουμε με το βάρος του σώματος και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εκπνοή. Ωραία. Κατόπιν γυρίζουμε πάλι σε τετραποδική στήριξη. Τα χέρια στο άνοιγμα των ώμων και τα πόδια στο άνοιγμα της λεκάνης. Ανεβάζουμε αντίθετο χέρι-πόδι και κρατάμε, μετρώντας έως το 20. Κατεβάζουμε χέρι-πόδι και αλλάζουμε από την άλλη πλευρά. Μετράμε πάρα πολύ αργά μέχρι το 20. Χαλαρώνουμε πίσω στη στάση του παιδιού. Ωραία. Ανεβαίνουμε. Τέλος, έχουμε κλασικές άσκησεις κορμού. Παναγιώτη, θα με βοηθήσεις. Σαφώς, βέβαια. Ίσια το σώμα, φέρνουμε τα χέρια μπροστά στο μέτωπο. Με την εκπνοή ανεβαίνουμε. Όσο μας το επιτρέπει η φυσική μας κατάσταση και η κατάσταση της σπονδυλικής μας στήλης. Θα πας πολύ καλά, Χριστίνα. Μπορούμε να κάνουμε την ίδια άσκηση και με τα χέρια τεντωμένα. Λίγο πιο εύκολα. Τέλος. Πάρα πολύ. Μπράβο, Χριστίνα. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Θυμηθείτε ότι εκτός από τις ασκήσεις για την ενδυνάμωση του στήθους, θα χρειαστούμε και ασκήσεις για την ενδυνάμωση της πλάτης. Παναγιώτη, πολύ καλή δουλειά. Ευχαριστούμε.